θέλησα να προσκαλέσω στο στούντιο της εκπομπής δύο εξαιρετικές κυρίες και θέλω να τις καλησπερίσω. Είναι η Βενετία Νικολοπούλου. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Και τη Δώρα Αγγελή. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και εσείς. Πραγματικά ήταν μια συγκλονιστική παραγωγή, ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ. Θεώρησα ότι κάποιοι είδαν τη συγκεκριμένη εκπομπή του Νίκου, όμως θα πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο, θα πρέπει ο κόσμος να μάθει τι είναι η οικιστική ίνωση και πάνω απ' όλα να αφουγκραστούμε την καθημερινότητα, τις δυσκολίες, την αγωνία και τις ανάγκες όλων εκείνων που ζουν είτε οι ίδιοι είτε η οικογένειά τους με την οικιστική ίνωση. Όντως, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει πολλά για την οικιστική ίνωση. Τι είναι η οικιστική ίνωση, αυτό θα αναρωτιέται, φαντάζομαι, ο κάθε τηλεθεατής που μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Οικιστική είναι μια γενετική νόσος η οποία έχει να κάνει με τα όργανα, με την ανάπτυξη των οργάνων, με την... Δυσκολεύει πάρα πολύ την καθημερινότητα του ασθενή. Η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Και κάθε μέρα προχωράει, δηλαδή ξεκινάς με κάτι και αυτό απλά συνεχίζει και μαθαίνεις να ζεις με αυτό και δυσκολεύει όσο πάει. Όμως ο κόσμος δεν γνωρίζει γενικά το τι... για την όσο αυτή πολλά. Mm-hmm. Δεν γνωρίζει πολλά. Γίνονται όμως... πράγματα Αθήνα-Θεσσαλονίκη ευτυχώς πολλά. Εδώ Κρήτη όχι τόσα, θα μπορούσα να πω, δεν έχουμε δομές τόσες. Έχουμε πολύ καλούς γιατρούς, αλλά όχι τις δομές που θα έπρεπε να έχουμε. Θέλω να μας πει και η Δώρα, και με συγχωρείς που μιλάω και στον Ενικό, αλλά είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει με την οικιστική ίνωση, φαντάζομαι από όταν γεννήθηκες. 21 χρόνια. 21 χρόνια. Από 6 μηνών. Γεννήθηκα αυτό. 6 μηνών το συνειδητοποίησαμε, ας πούμε, το μάθαμε. Ποιες είναι οι δυσκολίες που μπορεί να σου φέρει στη ζωή η οικιστική ίνωση, ένα άτομο το οποίο δηλαδή έρχεται αντιμέτωπο με την οικιστική ίνωση από την πρώτη στιγμή που θα δει το φως του ήλιου, που λέμε. Ποια είναι εκείνα τα προβλήματα? Πολλά. Από το πιο απλά. Από το να πας για ένα τρέξιμο. Που θα λαχανιάζεις, θα σε πιέσει ο βήχας, θα μπορείς να πάρεις την ανάσα σου, ας πούμε. Από το να πας να παίξεις, να υδρώσεις. Είναι και ο λόγος, φαντάζομαι, που τη χαρακτηρίζουν και εξαιρετικά επικίνδυνοι για τον άνθρωπο, έτσι. Την... Θανατηφόρα, ας πούμε, πολλές φορές. Θανατηφόρα στην πλειονότητα έτσι των περιπτώσεων. Ναι. Υψηλά ποσοστά θνησιμότητας. Εγώ διαβάζω. Είναι κληρονομική θανατηφόρα γενετική νόσος. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ασθενείς που είναι ενήλικες. Μέχρι και πριν κάτι χρόνια ήταν καθαρά μία παιδική ασθένεια. Δεν υπήρχαν ενήλικες, δεν φτάνανε στην ενηλικίωση. Mm-hmm. Όσο περνάνε τα χρόνια και φτιάχνονται φάρμακα και κατανοούν με το ξεκλείδωμα του DNA και λίγο τον οργανισμό του ανθρώπου περισσότερο, καταφέρνουν και έχουν αρχίσει και μεγαλώνουν λίγο το προσδόκιμο ζωής. Έχουμε πολύ καλά νέα. Δηλαδή, αυτό διαβάζω. Η επιστήμη προχωράει κάθε μέρα. Έχουμε πολύ καλά νέα. Και ευελπιστούμε να έχουμε και καλύτερα. Δηλαδή, βγήκε ένα φάρμακο το οποίο παγώνει την όσο. Αυτό αυτόματα έχουμε τόσους ασθενείς που είναι σε πολύ βαριά κατάσταση και σε δύσκολη κατάσταση. Και σε πνεύμονες, σε σηκώτη, στο πάγκρεας, με το να παγώσεις μία νόσο, σταματάει να εξελίσσεται και να είναι τόσο δύσκολη η καθημερινότητα. Όχι ότι γίνεται πιο εύκολη, αλλά... Μάλιστα. Παγώνει τον οργανισμό ουσιαστικά. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω, ναι. Δώρα, γιατί και εσείς, κυρία Νικολοπούλου, ζείτε με την οικιστική ίνωση εξαιτίας και της μικρής σας κόρης. 16 χρόνια. 16 χρόνια τώρα. Ναι. Και θέλω να ρωτήσω και τη Δώρα, θέλω να μου απαντήσετε κι εσείς, πώς είναι να βλέπετε την ίδια σας τη ζωή, τη ζωή του παιδιού σας, να βλέπετε το μέλλον και ταυτόχρονα να γνωρίζετε ότι ξαφνικά ήρθε το φάρμακο το οποίο θα μπορούσε να καθυστερήσει, να επουλώσει,
ψυχολογικά να αλαφρύνει. Να δώσει χρόνο για να μπορέσει να προλάβει να βγει το φάρμακο που θα θεραπεύσει πλέον την νόσο. Σωστό. Αυτό. Να δώσει πολύτιμο χρόνο στα άτομα που είναι πολύ επιβαρημένα να μπορέσουν να φτάσουν τη στιγμή που θα πάρουν το φάρμακο που επιτέλους θα θεραπεύει την νόσο. Δώρα. Εγώ το έμαθα προχθές ότι ας πούμε έχει εγκριθεί το φάρμακο και θα είμαστε σε θέση να το πάρουμε. Η αλήθεια είναι ότι η χαρά ήταν απερίγραπτη. Αλλά περιμένουμε, είμαστε σαν αναμονή τώρα. Περιμένεις ότι είναι το αντίδοτο, έτσι. Ναι, είναι ότι... Το απόλυτο φάρμακο για τους ανθρώπους της κυστικής σύνδεσης. Το νεότερο δώρο ουσιαστικά. Δώρο. Και ήρθε και τα Χριστούγεννα τώρα. Ναι. Άγιες μέρες. Ναι. Νομίζω θα είναι το ιδανικό. Πραγματικά. Εάν δεν προκύψουν δυσκολίες βέβαια. Γιατί σε πρώτη φάση από ό,τι διάβασα εγκρίθηκε και δημιουργήθηκε βασικά στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ωστόσο, γνωρίζουμε πάντα όπως συμβαίνει με την πλειονότητα των φαρμάκων, καθυστερούν να έρθουν σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και δει στην Ελλάδα. Άρα φαντάζομαι και μόνο στην ύπαρξη αυτού του φαρμάκου τα συναισθήματα είναι μόνο χαρά. Περίεργο. Σε αυτή τη φάση όμως πρέπει να είμαστε, δηλαδή να συντηρούμε τον εαυτό μας με τα φάρμακα και την φαρμακευτική αγωγή που παίρνουμε, που να είμαστε σε φάση. Την γυμναστική, γιατί, την αγωγή, είναι... τα μασκάκια, τα φάρμακα. Όλα αυτά είναι σε καθημερινή βάση, κυρία Νικολοπούλου. Όλα. Είναι 3 με 4 ώρες την ημέρα σου. Θα Για περιγράψτε μας λίγο. Στη θεραπεία σου. Δηλαδή θα σηκωθείς, θα κάνεις τα μασχάκια σου. Θα κάνεις τα εισπνεώμενά σου, θα πάρεις τα χάπια σου. Μετά θα φας το πρωινό σου, θα πρέπει να πιεις τα παγκρεατικά σου ένζυμα. Το μεσημέρι είναι να πάρεις κάποια άλλα φάρμακα ή να κάνεις ένα μασκάκι επιπλέον. Το απόγευμα άλλο μασκάκι. Και γενικά, ναι, αφιέρωνεις ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σου στη θεραπεία σου και στο να μπορέσεις να κρατήσεις τον οργανισμό σου όπως πρέπει. Πώς αντιδράει η κορούλα σας σε όλη αυτή τη διαδικασία την καθημερινή? Είναι ένα νέο κορίτσι, είναι και πίσω από τις κάμερες τώρα, την ώρα προηγουμένως. Μέχρι και που τελείωσε το δημοτικό ήταν σαν όλα τα παιδάκια. Εντάξει, θα το υποστώ κι αυτό, θα το υποστώ κι αυτό. Τώρα μέσα στην εφηβεία είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί έχει κουραστεί και λίγο. Ναι. Είναι και πολλά, είναι και πολλές οι ώρες, είναι και η καθημερινότητα δύσκολη και τα διαβάσματα δύσκολα και υποχρεώσεις αρκετές και είναι γενικά... δυσκολεύεται, η αλήθεια είναι. Μάλιστα. Δώρα, περιγράψε μου λίγο μια κοινή καθημερινότητα. Πώς είναι. Πώς είναι. Και περισσότερο θέλω να μείνω και στη σκέψη σου, όχι τόσο στα πρακτικά και στο κομμάτι της θεραπείας. Ναι, να σου πω. Ξυπνάς το πρωί, όπως είπε η κυβερνητία, και μπαίνεις στην καθημερινότητά σου, σηκωθείς, να πεις τα φαρμακά σου, κάνεις το εισπνεώμενό σου, να φας, να πεις τα φαρμακά σου, να είσαι είτε δουλειά, είτε βόλτα, είτε το οτιδήποτε. Δεν πρέπει να ξεχνάς τις αντιβιώσεις, τα εισπνεώμενα. Αν είναι με νοφελοποιητή, πρέπει να πας σπίτι να το κάνεις, άρα απέχεις. Από πολλά πράγματα. Ή να κρατάς τον εφελοποιητή μαζί σου. Δύσκολο, άρα γυρνά σπίτι, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι ό,τι πιο εύκολο ή ό,τι πιο όμορφο η αλήθεια είναι για τον κάθε άνθρωπο. Εγώ θέλω να κρατήσω γιατί είχα συγκλονιστεί πραγματικά και από την εκπομπή από τους ήρωες με τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο. Είχα συγκλονιστεί πραγματικά μέσα από αυτόν τον Γολγοθά, θα το πούμε, που βιώνει καθημερινά, αλλά πλέον έχει γίνει συνήθεια. Και περισσότερο σκεφτόμουν και προσπαθούσα να μπω στη θέση ενός ατόμου που έχει κυστική ίνωση, γνωρίζοντας το μέλλον, αλλά κρατάω το γεγονός ότι ένα νέο φάρμακο πλέον υπάρχει αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον κόσμο, υπάρχει, έτσι. Και περιμένεται καρτερικά να έρθει και στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Και θέλω να πάμε στην Κρήτη, γιατί γνωρίζω ότι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη υπάρχουν σύλλογοι οι οποίοι έχουν συστηθεί από ανθρώπους ή από οικογένειες που ζουν με την κυστική ίνωση και από κοινού πιέζουν καταστάσεις έτσι ώστε και το κομμάτι της θεραπείας αλλά και σε άλλες πτυχές που αφορούν την κυστική ίνωση να τρέξουν γρηγορότερα κάποιες καταστάσεις. Εδώ στην Κρήτη λοιπόν θλίβομαι που το λέω, αλλά δεν υπάρχει παρόλο που άνθρωποι όπως την κόρη σας, όπως τη Δώρα, είναι ανάμεσά μας, ζουν ανάμεσά μας. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε τώρα να κάνουμε. Αυτό που ζητώ εγώ από τον κόσμο είναι
από τους γονείς και από τα παιδιά, από τους ασθενείς που έχουν κυστική ίνωση, από τους συγγενείς, από άτομα που θα θέλανε να ασχοληθούν με το κομμάτι κυστική ίνωση, να επικοινωνήσουν μαζί μου, να φτιάξουμε έχουμε δώσει ένα και σύλλογο τα εδώ. Στοιχεία επικοινωνίας, θα τα δούμε τώρα κάτω χαμηλά, τα τηλέφωνα επικοινωνίας που πολύ όσοι βεβαίως ενδιαφέρονται. Επικοινωνήστε μαζί μου να κάνουμε ένα σύλλογο που να ξεκινήσουμε να καταγράφουμε τους ασθενείς που είναι εδώ στην Κρήτη, σε τι κατάσταση είναι, τι προβλήματα έχουν, τι χρειάζονται, τι χρειαζόμαστε κι εμείς εδώ σαν νησί. Γιατί εντάξει υπάρχει Αθήνα-Θεσσαλονίκη σύλλογος, όμως αν δεν ξέρουν το τι γίνεται εδώ, πώς μπορούν να βοηθήσουν, και αν εμείς δεν πούμε το ότι τι συμβαίνει, είναι φυσικό να μην μπορούμε να λάβουμε βοήθεια. Ναι, έχουμε δύο καλούς γιατρούς στην Κρήτη, όμως δεν φτάνει μόνος του ο γιατρός. Πρέπει να υπάρχουν και οι δομές, πρέπει να υπάρχει και η βοήθεια, να υπάρχει η υποδομή σωστή. Δηλαδή τα παιδιά εδώ στην Κρήτη είναι μέχρι τα 18 τους στην παιδιατρική του Παγνή, στο οποίο ευτυχώς για μας είναι η κυρία Πασπαλάκη εκεί, υπάρχει το προσωπικό που γνωρίζει την κατάσταση των παιδιών αυτών, γιατί τα έχουν, δηλαδή την κόρη μου έχει μεγαλώσει στα χέρια τους από την ώρα που γεννήθηκε, 16 χρόνια. Μάλιστα. Μετά τα 18 όμως δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή εκεί το παιδί πρέπει πλέον να φύγει η Αθήνα για να πει ότι θα πάει να κάνει τη θεραπεία κάτι του. Κάτι πιο εξειδικευμένο, έτσι. Ναι, εδώ είναι, μπαίνεις πνευμονολογικές, μπαίνεις γενικά σε κλινικές που δεν είναι καλές για να μπει ένα παιδί με κυστική ίνωση. Γιατί θα μπει να κάνει τη θεραπεία του που πρέπει να μπει να κάνει κάθε 3 μήνες και εκεί θα μαζέψει άλλα 3 μικρόβια, άλλα 5 μικρόβια και αντί να κάνει τη θεραπεία που πρέπει να κάνει, βρίσκεται να κάνει θεραπεία για αυτά που μάζεψε, σύν αυτά που είχε και γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κατανοητό. Κατανοητό. Δυστυχώς ο χρόνος πιέζει, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες ατελείωτες. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και το μόνο που έχω να ευχηθώ είναι αυτό που σας ευχήθηκα και προηγουμένως, να έχουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα πιο αισιόδοξα στοιχεία για όσον αφορά την υποδοχή του φαρμάκου από τη χώρα μας τελικά. Τα ωραιότερα δώρα είναι. Τα ωραιότερα δώρα και να ξαναβρεθούμε όταν πλέον θα έχει κατασταλάξει το ζήτημα, να δούμε πώς είναι και η καθημερινότητά σας, να καταγράψουμε μια άλλη πτυχή, ομορφότερη και πιο αισιόδοξη. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόταση. Να είστε καλά.